στο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα ορίσαμε ότι θα υλοποιηθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή σε ορίζοντα τριετίας. Γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί θέλουμε να έχουμε σε όλες τις περιοχές της χώρας τις υποδομές ώστε να υποδεχτούμε τα παιδιά στα νηπιαγωγεία, στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε όποιους δήμους έχουμε τις υποδομές, θα υλοποιηθεί από φέτος. Αλλά ξέρουμε ότι σε πολλές περιοχές και ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα οι υποδομές μας δεν επαρκούν. Άρα δεν θέλουμε να νομοθετήσουμε κάτι το οποίο απλώς δεν θα εφαρμοστεί. Θέλουμε να υλοποιηθεί όταν θα έχουμε τις υποδομές και θα δουλέψουμε την τριετία αυτή όπου δεν υπάρχουν υποδομές να τις έχουμε. Πάντως σε ορίζοντα τριετίας όλα τα παιδιά από τη ηλικία των 4 ετών θα πηγαίνουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Συμπληρωματικά να πω για εμάς που μας απασχολεί και το αντιμετωπίζουμε το Βόρειο Αιγαίο, με την ψήφισή του, αλλά και πριν που ήταν δεδομένο ότι θα ψηφιστεί η υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τους Δήμους, τους τρεις διευθυντές, δύο διευθύντες και ένα διευθυντή πρωτοβάθμιση εκπαίδευση. Τι μαθητικό δυναμικό έχουμε, 4 προς 5, 5 προς 6, τι αίθουσες υπάρχουν, αν απαιτούνται άλλοι. Έχουμε συγκροτήσει, θα στείλουμε, για να είμαι και ειλικρινής, δεν έχει σταλεί ακόμα οι τριμελείς επιτροπές που ορίζει ο νόμος. Συμμετέχει η διευθυντής εκπαίδευσης, ο δήμαρχος του νησιού και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Παραγωγών της περιοχής. Και αυτοί προτείνουν, εισηγούνται καλύτερα προς τον περιφερειακό διευθυντή και δεύτερη εισήγηση του περιφερειακού διευθυντή προς τον υπουργό για τυπικά να λειτουργήσει. Στο Βόρειο Αιγαίο, έστω και αν είναι πρόβλεψη, παρακεδευμένη δεν είναι, είναι δεδομένο θα λειτουργήσουν σε όλους τους Δήμους, θα λειτουργήσει η δίχρονη εκπαίδευση γιατί υπάρχουν συνθήκες. Ενωσικά δηλαδή από το ΣΥΤΕΡ. Ναι, ναι, ναι. Σε όλους τους Δήμους. Σε όλους, ναι, ναι. Όλα τα παιδιά, όλα τα χρόνια τα παίρνουν. Όλα τα προνήπια, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Απλώς θα εφαρμόσουμε τυπικά τη διαδικασία, θα ξεκινήσουμε. Εμείς που δεν ήταν, τα παίρναμε τα παιδιά όλα. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Σας το λέω ως σχολική σύμβουλος που είμαι, σχολικής αγωγής. Αλλά πολλά παιδιά πήγαιναν σε παιδικούς σταθμούς. Το επέλεγαν. Τι θα γίνει όμως αν είναι όλοι υποχρεωμένοι, υπάρχουν οι δομές και οι δάσκαλοι. Στα χωριά σίγουρα, γιατί τα νηπιαγωγεία είναι ολιγομελή. Στις 2-3 πόλεις, το Βαθύ, Τυχείο και τη Μυτιλίνη, τώρα κάνουμε τη διαδικασία για να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε όλα τα παιδιά. Και η πρόταση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός. Η πρότασή μας θα είναι να είναι υποχρεωτική και να είμαστε από τους πρώτους, τις πρώτες περιφέρειες που θα έχουμε υποχρεωτική τη δίχρονη προσχολική αγωγή σε όλο το Βόρειο. Ολοήμερη, σε όλα. Βέβαια, και ολοήμερη. Το ολοήμερο σήμερα είναι προαιρετικό. Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, βεβαίως και ολοήμερο. Να το διευκρινίσουμε εδώ, επειδή υπάρχει μία ανησυχία, ότι δυνητικά όλα τα νηπιαγωγεία είναι ολοήμερα. Εφόσον δηλαδή υπάρχει αίτημα των γονέων, κάθε νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργήσει ως ολοήμερο.